φέρνει τη συγκεκριμένη κουβέντα και λέει ότι εμείς θέλουμε, ασχέτως αν έχει δώσει ήδη το όνομα Μακεδονία, με το οποίο εμείς διαφωνούμε. Έρχεται και λέει ότι εμείς θέλουμε να εξαλειφθεί σαν χώρα, θέλουμε να εξαλειφθεί οποιαδήποτε μορφή αλυτρωτισμού. Πώς γίνεται να μπαίνει σε μια συζήτηση και να ανακοινώνει στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς ένα όνομα το οποίο είναι ο συμβολισμός του αλυτρωτισμού? Ο Ζάεφ το έβαλε τώρα. Προφανώς έρχεται όμως ο κύριος Τσίπρας και το συζητάμε με πολιτικούς αρχηγούς. Το διαπραγματεύεται. Το βάζει στο τραπέζι. Προφανώς. Είπε δηλαδή στο τηλεφώνημα, γιατί εμείς δεν είμαστε στο τηλεφώνημα, η αλήθεια να λέγεται. Προφανώς. Με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι εμείς ως κυβέρνηση συμφωνούμε, τι λέτε και εσείς. Γιατί δεν καταλάβαμε κάτι τέτοιο από τη συνέχεια των πραγμάτων. Το έβαλε στο τραπέζι. Και το έφερε στο τραπέζι της συζήτησης και εδώ στην Ελλάδα και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς είτε ο ίδιος είτε η συμβουλή του δεν γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη ονομασία είναι ο ορισμός του αλυτρωτισμού σε σχέση με το παρελθόν. Ας θυμίσουμε ότι η λεγόμενη επανάσταση του Ίλντεν μιλούσε για μια Μακεδονία εισαγωγικά, η οποία θα έφτανε μέχρι το Αιγαίο και θα είχε πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Και είχε ως σύνθημα αυτή η επανάσταση. Και είχε ως σύνθημα η επανάσταση, η Μακεδονία στους Μακεδόνες και τα λοιπά, τα οποία τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν το γνώριζε ο κύριος Τσίπρας. Δεν το γνώριζε η συμβουλή του πριν κάνουν την οποιαδήποτε συζήτηση. Δεν το δεχόμαστε αυτό το όνομα. Είναι απαράδεκτο. Δεν θέλετε να σας ενημερώσω όμως, κύριε Κυρανάκη. Ακούμε τόσο καιρό από την αντιπολίτευση, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και από το κίνημα αλλαγής και από όλους, ότι θέλουμε ενημέρωση. Έφτασε σε ένα σημείο, έγιναν ραντεβού απανωτά και σε επίπεδο κορυφής και κάποια στιγμή έπεσε αυτό στο τραπέζι. Το νέο δεδομένο. Το νέο δεδομένο. Δεν έπρεπε να σας ενημερώσει. Δεν είπε προφανώς ότι το δέχονται. Αλλά ενημέρωση δεν έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε να μας ενημερώσει εδώ και πολλούς μήνες, κυρία Μιχαηλιδάκη. Αυτό δεν έγινε το τώρα όμως. Θα έπρεπε, θα σας πω. Θα έπρεπε να ενημερώσει η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά όλα τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έτσι μόνο θα μπορούσε να χαραχθεί μια εθνική στρατηγική, να υπάρχει μια ενιαία θέση, να υπάρχουν συνθήκες συνένεσης εντός της χώρας για να μπορέσουμε να πάμε μια εθνική στρατηγική στα Σκόπια και να διεκδικήσουμε. Όχι, κινείται μόνος του. Και μάλιστα κινείται στην γραμμή του 2008. Και μάλιστα κινείται μόνος του ως ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν ως κυβέρνηση. Γιατί ο κυβερνητικός του εταίρος δεν συμφωνεί με τη γραμμή την οποία εκφράζει ο κύριος Τσίπρας. Ένα λεπτό. Γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να πάμε το εξής. Η εθνική γραμμή. Ένα λεπτό, γιατί θέλω να απαντήσω. Θέλω να απαντήσω. Θα σας πω. Θα σας τα πούμε όλα. Μην ανησυχείτε. Χρόνο έχουμε. Χρόνο έχουμε και διάθεση έχουμε. Κύριε Μιχαηλιδάκη, λοιπόν, με ρωτήσατε κάτι. Αν είμαστε ικανοποιημένοι που μας ενημέρωσε. Σας είπα λοιπόν τι έπρεπε να συμβεί και ποια είναι η προϋπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική όλους αυτούς τους μήνες. Αυτό δεν έγινε. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο που για κάποιο λόγο ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας καίγεται να βρει μια λύση. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Θα πρέπει να μας εξηγήσει και υπάρχουν ερωτήματα από γύρω από αυτό. Πού προκύπτει ότι καίγεται ο κύριος Τσίπρας? Προκύπτει από το ότι προωθεί μια ατζέντα επίλυση του ζητήματος χωρίς να υπάρχουν συνθήκες επίλυσης. Να μην την προωθούσε. Ποιες είναι οι συνθήκες επίλυσης? Πρώτον, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών διαφωνεί με μια λύση που περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία. Βοηθάει τη χώρα να είναι όλα αυτά τα εθνικά θέματα ανοιχτά, δεύτερον, κύριε Κυρανά, και έχουμε πολλά πράγματα ανοιχτά. Ο ίδιος τα άνοιξε καταρχάς. Άμα έρχεται η άλλη πλευρά. Αν δεν βοηθά, να μην τα άνοιξε. Το ότι άλλαξαν τα δεδομένα στην γειτονική χώρα. Όταν έρχεται από τη γειτονική χώρα ο κύριος Ζάεφ μετά από τόσα χρόνια εθνικισμού και έχει αλλάξει η κατάσταση εκεί και είναι διαθέσιμος να συζητήσει, εμείς να μην το εκμεταλλευτούμε αυτό, να το αφήνουμε να διαιωνίζεται και όλοι να αποκαλούν τα Σκόπια Μακεδονία, αλλά εμείς όχι. Αυτό που λέτε ακριβώς είναι το όπλο που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας. Το χρησιμοποιεί. Το γεγονός θα σας πω, το χρησιμοποιεί λάθος. Θα σας πω τι εννοώ. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως σωστά είπατε, είχαμε μια κυβέρνηση Κρουεύσκη, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι εθνικιστική. Εντός Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και εγώ τότε, σαν πρόεδρος νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είχα αντιμετωπίσει την νεολαία του Κρουεύσκη. Ξέρω πολύ καλά τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και πώς αντιμετωπίζουν πολιτικά το ζήτημα. Είχαμε λοιπόν αυτή την κυβέρνηση απέναντί μας και πιέσεις πολύ έντονες από τους Αμερικανούς. Θυμάστε όλοι τη δήλωση του Προέδρου Μπους εν ώψη της προγραμματισμένης πρόσκλησης στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα Σκόπια, όπου επίσημα πρόεδρος Αμερικής είχε πει ότι επιθυμούμε αυτή η χώρα να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Και τι υπάρχει? Όπως σωστά είπατε, υπάρχει ο κύριος Ζάεφ, ο οποίος φτιάχνει ένα προφίλ διεθνώς πολύ πιο διαλλακτικό. Θέλει ο ίδιος να εμφανίζεται ως πιο διαλλακτικός.
Αυτό το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε επίσης ότι καίγεται ο κύριος Ζάεφ, γιατί το έχει υποσχεθεί προεκλογικά, να μπει η χώρα του στο ΝΑΤΟ, να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής προοπτική της χώρας να είναι το έργο που θα αφήσει πίσω του. Και πόσο κακό είναι αυτά, λοιπόν, τα δεδομένα. Πόσο κακό είναι αυτό για μας. Εμείς, λοιπόν, αντί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διάθεση από την γειτονική χώρα και να πάμε ένα βήμα πέρα τη διαπραγμάτευση προς το συμφέρον της Ελλάδος, κάνουμε ένα βήμα πίσω. Και λέμε ότι δεχόμαστε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ότι δέχεται ένα όνομα με το Μακεδονία μέσα, δεν επιμένει όσο πρέπει στα υπόλοιπα. Δηλαδή το έργα Όμνες λέει ξανά ότι είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Όχι, είναι κόκκινη γραμμή. Δεν είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Ποιος είπε ότι είναι προϊόν διαπραγμάτευσης? Ο κ. Τζανακόπουλος το έχει πει. Το έργα Όμνες είναι. Όλα είναι κόκκινη γραμμή. Μαζί με την αλλαγή στο πράγμα. Εδώ θα σας στείλω μόλις και τις δηλώσεις που μου είπατε, θα σας στείλω και τη δήλωση στο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου που λέει ότι και αυτό είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Ναι, προφανώς, γιατί δεν το ήθελαν οι Σκοπιανοί. Μέχρι προχθές που είπαν ότι το έργα Όμνες το δεχόμαστε, δεν το είχαν ξαναδεχθεί. Πάντως, εγώ να θυμίσω ότι δεν υπάρχει ένα όνομα χωρίς η λέξη Μακεδονία. Αυτό είναι πισωγύρισμα στο 1992. Συγγνώμη. Είναι πισωγύρισμα στο 1992. Υπάρχει το 2008 που λέει γεωγραφικός προσδιορισμός, το όνομα έργα Όμνες. Και αλλαγή στο Σύνταγμα για το. Πάντως νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον και πάει και πολλά από το 1992. Ναι, αλλά εσείς όμως. Και δεν είναι πισωγύρισμα, είναι ένα βήμα μπρος για την εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Είναι ένα βήμα πίσω. Το είπατε τρεις φορές. Το είπατε τρεις φορές. Το είπατε τρεις φορές και νομίζω ότι εκεί αξίζει να σταθούμε. Είπατε σε οποιαδήποτε λύση που έχει μέσα τη Μακεδονία, εμείς διαφωνούμε. Άρα οποιαδήποτε πρόταση έρθει, αν έρθει στην Βουλή με τον όρο Μακεδονία στο όνομα, η Νέα Δημοκρατία λέει. Όχι, ακόμα και αν είναι έργο Όμνες, ακόμα και αν έχει επιτευχθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα δεν το έχουμε πολλές φορές, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το επαναλάβω. Η Νέα Δημοκρατία λέει όχι σε οποιαδήποτε συζήτηση για το όνομα, να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για το όνομα, αν πρώτα δεν αλλάξει το Σύνταγμα. Τόσο απλά. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε ούτε καλές διαθέσεις από τους γειτονές μας, ναι, ούτε προθέσεις, δηλαδή, ούτε υποσχετικές για το μέλλον. Ακούστε με γιατί έχει ενδιαφέρον. Λεπτό, να απαντήσετε. Ακούστε με γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τη θέση μας. Πάνω σε γιατί αυτό κάθε που φορά λέτε, είμαι σε πάνελ και παραπονιέται ο κόσμος, δεν γνωρίζει. Ωραία. Σωστό. Να σας δώσουμε το χρόνο.